Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω και θα ζω την κάθε μέρα που φτάνει. Ναι, τι έγινε, τι να γίνει. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Χριστουγεννιάτικο τραγούδι υποτίθεται. Έξω φτάνει. Τι κάνετε? Η άλλη πώς είναι? Καλά είναι. Με ρωτούσε και για σένα, αν είσαι καλά. Έχουμε κανένα νέο? Μπα, τίποτα, διέξοδο. Ξέρω τι ζητάω. Αν διέξοδο δεν θα πει τίποτα. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Να σου πω κάτι, Ισούλα. Μόνο αυτό μετράει. Να κλείσουμε να σε πάρω εγώ γιατί τώρα έχω δουλειά. Και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Stop. Έξω. Ο επόμενος. Ξέρω τι ζητάω. Δεν υπάρχει τίποτα να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω και τι. Εγώ ξέρω έξω. Μα γιατί κύριε, αφού είμαι καλήφωνος. Είπα έξω, κρασά. Επόμενος. Καλώστε, τζαβεράκια. Για να δούμε, για λέτε. Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Μόνο αυτό μετράει. Τόσα ψέματα, πόσα έμαθα. Δεν τρομάζω, μα τι φέρει το μετά. Χαρισμητός! Δεν μου λες, Πατήλα, σε έβαλα να γράψεις και την ανακοίνωση τρομάρα σου. Τι ζήτησα, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι ζήτησα. Τι είναι αυτά που ακούω συνέχεια, χριστουγεννιάτικο! Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα, δεν γίνονται χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα, δεν γίνονται καρδούλα με χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Βαντί. Τέλος πάντων, αύριο θα μου φέρετε και οι δύο γραμμένους όλους τους στίχους από το Άγια Νύχτα. 100 φορές η καθημερινή. Άιντε, δρόμο τώρα. Επόμενος! Εσύ τι λες. Μα, εγώ ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει, ο Σάββας. Και το Τζόκερ. Δεν θέλω να βρω κανέναν. Ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου. Λάμπουν στα μάτια σου τα αστέρια και μες στα χέρια σου τα χέρια μου δυο τρομαγμένα περιστέρια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή μ' ανασταίνει. Σ' αγαπώ. Φτάνει και του χρόνου. Έχει κι άλλο. Δεν χρειάζεται. Δεν θα πούμε κι όλο το LP. Μάλιστα. Λοιπόν, το είπες πάρα πολύ καλά το τραγούδι, Λαζάρου, παιδί μου. Αλήθεια, σας άρεσε? Ναι. Αν και δεν ήταν χριστουγεννιάτικο. Το ξέρω, απλά ήθελα να πω το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί... για προσωπικούς λόγους. Και το είπες πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σου. Έχεις την καλύτερη φωνή από όλους όσους πέρασαν. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Επειδή όμως και μετά από τα τελευταία γεγονότα δεν θέλω να σε βλέπω ούτε ζωγραφιστό, ούτε σένα ούτε τη μάνα σου, δεν πρόκειται να μπει στη χοροδία. Μα εγώ... Δεν έχει μα. Κάποιοι άνθρωποι, Λαζάρου, δεν πρέπει ποτέ να συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Για το καλό και τον δύο. Εμείς δυστυχώς συναντηθήκαμε. Μπορούμε τουλάχιστον να βλεπόμαστε όσο γίνεται λιγότερο. Πήγαινε έξω. Ο επόμενος.
Μετά από πολυήμερες και εξαντλητικές ακροάσεις, διότι για μένα ήταν σίγουρα εξαντλητικές, έφτασα στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία χοροδίας είναι ανέφικτη, γιατί είσαστε όλοι το μαύρο σας στο χάλι. Αποφάσισα λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα κουαρτέτο. Ένα μουσικό σχήμα από 4 άτομα. Μπας και σωθεί η κατάσταση που μεταξύ μας δεν το βλέπω. Μα είμαστε 5, κύριε. 4 είμαστε, κρασά. Εσένα σε έχουμε πάρει να κρατάς το τούμπανο. Είπα κι εγώ. Τώρα λοιπόν, αν ρίξετε μια ματιά γύρω σας, δηλαδή αν κοιταχτείτε μεταξύ σας. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Και προβλέπω να γίνει χειρότερη. Τι θες εδώ, Λαζάρου? Σας έφερα αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι σημείωμα από το Λυκειάρχη που λέει ότι έχω πολύ ωραία φωνή και συνιστά να μπω στη χοροδία. Τι έκανε, λέει, για άνοιξέ το. Δεν μου λες, Λαζάρου, παιδί μου. Τι πήγες και είπες στο Λυκειάρχη? Τίποτα, κυρία. Απλά πέρασα οντισιόν και από αυτόν, ενθουσιάστηκε και με έβαλε στη χοροδία. Λαζάρου! Να κάτσω. Έχει χάρη που δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κάτσε, αλλά θα βγάλεις τσούδια. Δεν μου λες, Λαζάρου, γιατί τραγούδι είπες στο Λυκειάρχη? Ο ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου. Όχι, είπα το ντουέτο με την Κοκκίνου και τον Νίνο. Και ποιος έκανε τον Νίνο? Τρίγωνα Καλατά με στην Κυκονά. Ήταν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Στοπ! Με χαρά είπαμε. Μα με χαρά τα λέμε εμείς, κυρία. Χαρά επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, Ερημίδη. Όχι επειδή μπήκε γκολ. Λοιπόν, ξανά πάλι. Πιο σιγά, πιο μελωδικά. Τρίγωνα Καλατά με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey! Τρίγωνα Καλατά σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Έλα, Σούλα. Αστροφωτεινό. Τι! Να την γιορτινό. Εντάξει. Άρα τι πειραζόστε εκεί. Πιάστα με φωτιά, κυρία. Φωτιά στα μπατζάκια. Να την γιορτινό. Μηνύματα φέρει από τον ουρανό. Τρίγωνα Καλατά με στην γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Τι κρίμα να μην έχει τύχει να γνωριστούμε νωρίτερα, ε. Ναι, μα γι' αυτό και εμείς κάμε. Ο Αλέξης έχει δικό του αεροπλάνο. Να το χαίρετε. Όπου μιλάμε για αεροπλάνα. Να μας πάτε μια βόλτα στο Θησείο. Αυτή την εποχή είναι έξοχα. Δυστυχώς δεν έχω έρθει αυτή τη φορά με το δικό μου. Αχ, αν είχατε έρθει θα μας πηγαίνατε στο Θησείο, ε. Λεζάρου, παιδί μου. Δεν σου έχω πει ότι πράσινη στιά δεν μου αρέσει. Μου το είπατε, κυρία. Και θα σου σκουπίω ότι η γραμμή του μολυβιού πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή του ματιού μου. Αυτό κάνει, κυρία. Το μάτι ακολουθεί. Του κυκλώνα το μάτι ακολουθεί, όχι το δικό μου. Αχ, Χριστό, θες να πάρεις και πολιτήριο. Δεν θα φερθεί ένας χριστιανός κάπου στο γύρο να μας βοηθήσει. Κυρία. Γνωστή φωνή. Λαζάρου, εμείς οι δύο έχουμε καρμική σχέση, μου φαίνεται. Τι κάνετε εδώ, κυρία? Την ίδια ερώτηση μου κάνει πάντα με αυτό το χαμένο ύφος. Παίζω Pac-Man. Τι θες να κάνω, προσπαθώ να μπω στο διαδίκτυο. Και γιατί δεν παίρνετε? Γιατί δεν θα ξέρω εγώ πού να βγω μετά. Δεν μου λες που. Δεν αξίζεται ούτε την περιφρόνησή μου. Αυτό πώς ήρθε? Φαίνεται εκεί που μαζεύαμε τα χαρτιά. Μαζέψαμε και αυτό. Πού είμαι? Έτσι και έχει πάθει τίποτα, θα σε σκοτώσω, κακομοίρη μου. Σαβά. Κυρία Μπία, αυτός θέλει να πάρει την κυρία Σούλα μαζί του. Είναι καλά? Καλά είμαι, Σάβα μου. Εσύ πώς είσαι? Ήθελα να σας προστατεύσω. Κι εγώ θα το έκανα αυτό, κυρία, για σας αν χρειαζόταν. Ναι, και θα έκανες και μεγάλη επιτυχία εσύ. Τέτοιος κολοσσός, ποιος θα σε αντιμετωπίσει? Φύγετε, κύριε. Λαζάρου, παιδί μου. Μάλιστα. Πρέπει να φύγεις κι εσύ τώρα. Ναι, ναι. Γράφουμε και φυσική αύριο. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Ευθεία. Δεν το θυμάμαι. Να μην αγχώνεσαι. Επειδή είναι πολλά τα ονόματα και ημερομηνίες. Σιγά σιγά. Ναι. Εδώ σου πήρε 40 χρόνια και ένα τρακάρισμα για να γίνεις άνθρωπος. Τι εννοείτε? Εγώ ξέρω. Ναι.
Λαζάρου, παιδί μου, γιατί έφερες τη μελόδικα? Για να δώσουμε μια άλλη νότα. Μάθατε αυτές που ήταν να μάθετε, είπατε να επεκταθείτε και στην άλλη. Είναι πολύ καλή, κυρία. Είναι από τη Γερμανία. Και εκεί έπρεπε να μείνω. Τι είναι όλοι αυτοί? Αυτή είναι πολιτική, τους μαθαίνω. Α, και δεμανάκι, ε. Ναι. Μία από τις σημαντικότερες και πιο ξεχωριστές πολιτικές φυσιογνωμίες της αριστεράς. Μου το είπε η κυρία Κέτη. Ναι, το ξέρω. Τα είχε με τον Κιμούλη. Αυτό δεν μου το είπε. Ναι, τώρα τι είναι αυτό, η μημάθεια? Είναι δυνατόν? Δηλαδή τι κάνετε εσείς? Συνέχεια πολέμους και εκλογές. Και επαναστάσεις. Χρήσιμα είναι όλα αυτά. Αλλά μα πας και σε ένα κομμωτήριο, τι νομίζεις ότι θα λέτε? Τι θα λέμε? Περίμενε. Έτοιμος? Ναι. Διάβασες καλά? Πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Ναι. Τι βγήκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990. Το 1990 βγήκε τρίτος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Δανία, τραγουδώντας το Die For You. Μπία! Τραγουδούσε μόνος του ή με τη Μαρίκα? Όχι, κυρία Κέτη, ντουέτο ήταν. Τι μου λες? Όσο έλειπα, ασχολήθηκες καθόλου με το Σάβα? Άρχισα να του μαθαίνω τα καλλιτεχνικά. Δεν μπορεί να τα μάθει μαζεμένα όλα. Γιατί καλέ, το μυαλό του είναι σαν σφουγγάρι. Όλα τα θυμάται. Τα θυμάται, αλλά τα μπερδεύει. Ναι, αλλά δεν ξεχνάει τίποτα. Πρόσεξα. Σάβα, τι είναι ο Ντέμις Νικολαίδης? Ο Ντέμις Νικολαίδης είναι καταπληκτικός νέος τραγουδιστής. Έχει φοβερή φωνή και κάνει συγκλονιστικά σόου στην πίστα. Κυρία Μπία είναι φαν του, έχει όλους τους δίσκους του. Της αρέσει ιδιαιτέρως το σουξέ του Υποφέρω. Και η Δέσποινα Βανδύ? Η Δέσποινα Βανδύ είναι η γυναίκα του Ντέμι Νικολαίδη. Ναι, παίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι καθαρό επιθετικός που μυρίζεται τον γκολ από χιλιόμετρα μακριά. Βέβαια, και με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις φέτος, κέρδισε επάξια μια μόνιμη θέση στην ενδεκάδα της ομάδας. Ποιος από τους δύο είναι έγκυος? Αυτό δεν το κάναμε. Αν νομίζω η Δέσποινα Βανδύ. Πάλι καλά. Μην ανησυχείς. Μα είναι δυνατόν να υποψιαστεί κανείς ότι εμείς πήραμε υπό την προστασία μας τον Σάβα μόνο και μόνο για να βρούμε τον Τζόκερ που έχει κερδίσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ? Δεν πάει ο νους του ανθρώπου. Αν δεν πάει, μόνο αν το πούμε εμείς σε κάποιον. Αν δεν το πω εγώ, αν δεν το πεις εσύ, αν δεν το πει Κισούλα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα το ξέρουμε μόνο εμείς οι τρεις. Και ο Λαζάρου. Κέτι. Κέτι. Τι έγινε? Κυρία. Λαζάρου. Είσαι πολύ ώρα εδώ. Πριν από σας. Άκουσες τι είπα? Άκουσα. Και τι κατάλαβες? Κατάλαβα ότι ο πρώην άντρας σας που έχει πάθει αμνησία έχει κερδίσει τον Τζόκερ, αλλά δεν το θυμάται και δεν ξέρει πού είναι το δελτίο. Και εσείς μαζί με τις άλλες κυρίες που ήσασταν μαζί στο νοσοκομείο και που ήταν και αυτές παντρεμένες μαζί του, περιμένετε πότε θα θυμηθεί για να του το πάρετε. Αυτά τα κατάλαβες αμέσως! Γρουσούζικο! Το συντακτικό που είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου! Για να σου το εξηγήσω, δεν λες να το καταλάβεις! Αυτά τα ολίγα άνθεα είναι για σας. Να είσαι καλά. Η καθαρεύουσα σε μάραινε. Εγώ σας αγαπώ και θα σας παντρευτώ. Τι λες, παιδάκι μου? Θα σε βγάλω από τη χοροδία. Δεν με νοιάζει η χοροδία, μόνο εσείς με νοιάζετε. Τι σημασία έχει που είμαι πιο μικρός? Τόσοι και τόσοι άνθρωποι που φαίνονται ατέριαστοι ερωτεύονται και ζουν ευτυχισμένοι. Πού, παιδί μου? Στο Μανουσάκι τα Σιριάν. Θέλω να προσέξετε. Τι είναι αυτό? Ποιος βάζει τραγούδι? Κατερίνα, Κατερινάκη. Για μια Κατερίνα τα βάζουμε. Έχει γούστα. Αυτό ακούγεται σε όλο το σχολείο? Κρασάς έξω. Γιατί? Να πας να βρεις τον Λαζάρου αμέσως. Μάλιστα, κυρία. Γιατί δεν βάζουνε μαριά τα φιέριδι το καινούριο? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Μαριάτα δεν είναι. Λαζάρου είναι. Τον τελευταίο του δίσκο. Δεν ξέρετε. Παναγιά μου. Δεν θα πάτε πουθενά. Λαζάρου. Κρίσε κάτω το πλό. Ακίνη τύπα. Ψηλά τα χέρια. Αν δεν δεχτείτε να με παντρευτείτε θα τα πω όλα. Για το δελτίο, για τα λεφτά, για τα πάντα! Λαζάρου!
Έλα στα συγκαλά σου. Έχεις γίνει μελιτζανή. Δεν το ξέρατε. Ο Καριωτάκης, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν ποιητής. Το όλοι μην το δένεις και κόμπο. Γιατί? Ερημίδη, τι ήταν ο Καριωτάκης? Άμα σου λέω. Τα λίγα πεζά που έγραψε, γράφτηκαν μετά το θάνατό του. Δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατό του. Συγγνώμη. Συνέχισε. Δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Μα θα μπορούσε να είμαι μάνα σου. Γιατί, πόσο χρονών είστε? Α, δεν σου λέω. Πάλι δεν διάβασες, αχ, Λαζάρου. Δεν πρόλαβα, κυρία Κατσίκη. Μα γιατί, τι έκανες όλο το Σαββατοκύριακο? Βοηθούσα τη μαμά μου να τεινάξει τα χαλιά. Δύο μέρες τεινάζες χαλιά? Μάλιστα. Μα ποια είναι η μαμά σου, η Μυραράκη? Πόσα χαλιά έχετε πια? Έχει πολλά. Την Πέμπτη μου είπες ότι ήρθε ο θείος σου από την Αμερική που είχες χρόνια να τον δεις και δεν διάβασες. Μάλιστα. Την περασμένη Δευτέρα μου είπες ότι παρέλυσε το χέρι σου και δεν έγραψες διαγώνισμα. Μάλιστα. Ναι, αλλά έξω έπαιζες βόλι. Με το άλλο χέρι. Και με τη μύτη κάρφωνες. Αχ, Λαζάρου. Γιατί δεν διαβάζεις? Έχω να παραδώσω βαθμούς. Τι βαθμό να σου βάλω? Βάλτε κάτι. Τι? Κάτι καλό. Σε όλα τα μαθήματα κάτω από τη βάση έχω. Να έχω τουλάχιστον ένα δεκάρι στο άλλο τρίμηνο. Είσαι για κάτω από τη βάση. Αλλά θα σου βάλω 12. 12. 14. 14. Αλλά μου υπόσχεσαι ότι από εδώ και μπρος θα διαβάζεις. Το υπόσχομαι. Το υπόσχομαι, κυρία. Είστε η πιο καλή κυρία του κόσμου. Κυρία! Παιδί μου! Σας είχα ζητήσει κάποτε να μου κάνετε ιδιαίτερα για να περάσω την τάξη. Εντάξει. Αλήθεια. Αλήθεια. Κυρία! Λαζάρο. Ακουμπάτε το πόδι μου. Γιατί δεν μου το λες, παιδί μου, τόση ώρα? Επειδή με αγκαλιάσατε. Και ήταν ωραία. Λαζάρου! Πώς μπορεί κάποιος να μας πει... Κυρία. Εκτός από σένα, τι συνέβη τον Ιανουάριο του 1824? Σηκώστε βρε το χέρι κάποιος. Κυρία. Λαζάρου, είπαμε εκτός από σένα κάποιος άλλος. Αφού το ξέρω. Το βλέπω. Δεν είμαι στραβή. Τον Ιανουάριο του 1824. Λαζάρου, είπα. Συγγνώμη. Η Ρωσία με έκτακτο απεσταλμένο στην Κωνσταντινούπολη. Πώς λεγόταν ο απεσταλμένος? Δεν λέει. Αφού δεν λέει, ας είμαστε σίγουρος και σε κανέναν άλλο να πει μάθημα. Πατήλα, συνέχισε. Από... από εκεί που τελείωσε ο Λαζάρου. Κυρία, όντως δεν λέει μέσα πως λέγανε αυτόν τον Ρώσο. Το ξέρω. Κυρία. Τι θες πάλι? Πώς τον έλεγαν τελικά? Βαγγέλη. Συνέχισε, πατήλα. Ο γάμος μας δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Α, μην το λες. Καλός ήταν. Τι καλό είχε? Ο παπάς ήταν καλός, οι μπομπονιέρες ήταν ωραίες επίσης. Ναι, αλλά δεν σε έκανε ευτυχισμένη. Με έκανες όμως πανύψηλη. Δηλαδή? 1,70 εγώ, 40 πόντι τα κέρατα, 2,10. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μήπως το καταλαβαίνω εγώ? Διαβάζεις, Σάβα μου? Μάλιστα. Τι πράγμα? Την ιστορία της Καμίλ Κλοντέλ. Την ξέρετε? Την ιστορία, ναι. Την Καμίλ δεν έτυχε. Πέθανε. Το έχω υπόψη. Τι τραγική ιστορία. Τρελάθηκε εξαιτίας ενός άντρα. Στεναχωρέθηκες εσύ με αυτό, Μα είναι να μη στεναχωριέσαι. Η υπερβολική αγάπη την οδήγησε στην τρέλα. Χίλιες φορές να είχε τρελαθεί αυτός. Συμφωνώ. Ναι. Σε ποιον δεν αρέσουν τα happy end? Η μικρασιατική καταστροφή έγινε... Το 1922, στη Μικρά Ασία. Καταστράφηκε η Μικρά Ασία και άλλες μικρότερες περιοχές. Καταστράφηκαν σπίτια, δέντρα, καταστήματα, καφετέριες. Γενικά ήταν πολύ καταστροφική και είχε πάρα πολλές συνέπειες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν καταστροφικές. Μάλιστα. Μπράβο, εφαντή. Βλέπεις όταν διαβάζεις τι καλά που τα λες. 20. Κουδούνι.
Περάστε όλοι έξω, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Κυρία. Λαζάρου. Είστε καλά. Μια χαρά. Εσύ. Τι έπαθε το πόδι σου. Πώς είπατε. Πότε θα βγάλεις το γύψο. Α. Αύριο τον βγάζω. Μπράβο. Να βγεις και λίγο έξω. Είναι κρίμα με τόσο ωραίο καιρό. Κάπου. Όχι. Πού να πάω δηλαδή. Στο πριβέ. Γιατί ντύθηκες έτσι. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, Σαββά, εσύ. Καλά, καλά. Θες κάτι. Όχι, όχι, τι να θέλω. Πώς τώρα, αφού κάτι θες. Την κυρία Κέτη ήθελα κάτι, αλλά δεν πειράζει. Μετά. Θα ρωτηθώ και μετά. Παπα, αυτό το επεισόδιο. Από ώρα σε ώρα. Ασύλληπτα. Όλα. Ακριβώς. Να σας πιάσουν. Το κτίριο είναι περικυκλωμένο. Ακόμα και να μας σκοτώσετε, δεν θα πάτε μακριά. Θα σας πιάσουν και δεν θα σας αφήνουν. Την ακούς, μητέρα. Μπλοφάρι. Δεν τη βλέπεις που τρέμει σαν ψάρι. Τρέμω. Τρέμω για το παιδί μου. Σας παρακαλώ, σκοτώστε μένα, αλλά αφήστε το παιδί μου να ζήσει. Είναι το μόνο που έχω. Κι άλλα 10. Σ' αγαπώ, μαμά. Εγώ σ' αγαπώ, παιδί μου. Κι εγώ σ' αγαπάω, μαμά. Εσύ σκάσε. Πού τα σκέφτεται όλα αυτά. Ακούς αυτήν. Ποιος. Ο Τσιτσίγκος. Έλατε. Φοβερό. Είναι όλα ψέμα. Τώρα δηλαδή εσείς είσαστε μάνα και κόρη από τη μία και μάνα και κόρη από την άλλη. Ναι, είναι. Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά είναι τραγωδίες, όχι τα αρχαία. Τι να μας πει τώρα και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης και ο... Πώς τον λέει τον άνθρωπο. Εσχύλος. Να, αυτός κι αν είναι υπερεκτιμημένος. Εδώ. Παιδί μου, δεν τρώω φέτα. Πόσες φορές θα σου το πω. Είναι τυρνάβους και με φέρνει ένα γούλα. Παιδί μου, παιδί μου, πόσες φορές θα σου το πω. Γεια σας, πάω σχολείο. Δεν τρώω. Καλό μάθημα. Κυρία Κέτη. Παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Βεβαίως θα μιλήσουμε. Όποτε θέλεις, για ποιο πράγμα. Θα σας πω. Και βέβαια θα μου πεις. Πρέπει να ξέρεις ότι εδώ είμαστε όλοι μία οικογένεια. Και οι οικογένειες δεν έχουν μεταξύ τους μυστικά. Ναι, γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσουμε. Άντε, γεια σου τώρα. Γεια σας, καλό μάθημα. Άλλωστε έχω και αδυναμία. Κρασάς, περιμένουμε. Ερώτηση. Λοιπόν, με ποιον τα έχεις αρήμπαμπα από το γάμα 4. Ζωητός. Με τον Εφρεμιάδη από το γάμα 2. Γιατί δεν κάνουμε μάθημα, κυρία. Λεζάρου, λεζάρου, λεζάρου. Κάθε μέρα μάθημα θα κάνουμε. Ας πούμε τι κάνουμε κουβεντούλα. Κάνε μπει κανένας λυκιάχης. Και λοιπόν τι θα μας κάνει. Σιγά. Ωραία ερώτηση. Με ποιον τάχει γυναίκα του Λυκιάκη. Κυρία, 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 κυρία,
Ερμηνείς. Με το γυμναστή. Σωστά. Με ποιον τα είχε πέσει η γυναίκα του Λυκειάρχη. Κανείς. Δεν είμαι σίγουρη να το πω. Πέσει, Φαντή. Με το φυσικό. Όχι, με το μαθηματικό. Ο φυσικός τα έχει με έναν τροχονόμο από την άφησα. Ξέρετε τα παιδιά και δυο. Κέτι, ορίστε. Είσαι καλά. Καταρχήν σχολείο. Δεν είχε σήμερα. Αχ, το ξέχασα, δεν πειράζει, το πάω αύριο. Εσείς τι κάνετε, πώς δεν περνάτε, το μαγκατζί έχει δουλειά. Εγώ δεν θα κάτσω πολύ, θα περάσω και από την Πία. Ο Σάββας? Δεν ξέρω, δεν τον είδα καθόλου. Τώρα που το έπεσα, θυμηθώ να τον πάρω και τηλέφωνο. Λοιπόν, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο, δεν σας ξαναδώ. Μια στιγμή, Κέτι, περίμενε, Κέτι, πού πας, περίμενε. Των 11 άνθρωποι πιστεύετε ότι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε γυροκομείο κοντά στη Γλασκόβη της Σκοτίας. Τι κάνετε? Μια πτέρυγα του κτίριου. Μωρέ, εμείς καλά είμαστε. Άλλοι δεν είναι καλά. Ναι, πράγματι υπάρχει μεγάλη δυστυχία στον κόσμο. Και του λαμού, εμείς τώρα θα φύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, αν δεν σας ξαναδώ. Όχι, θα μας ξαναδείς, γιατί θα ξανάρθουμε. Εσύ εδώ θα είσαι. Ναι, βέβαια. Δεν είναι να βγαίνει κανείς έξω. Ακρίβεια, νέφος, κυκλοφοριακό. Ζούγκλα έχουμε γίνει. Ζούγκλα. Θα σου πω, αλλά δεν θα τα πεις στις άλλες. Είμαι όλος αυτιά. Το βλέπω.